Buenas tardes para todas y todos. Calispera se olus και se oles. Como le presentaban, mi nombre es Το Liliana όνομά μου Gaitán. είναι Λιλιάνα Γκαϊτάν, όπως με παρουσίασαν. Ανήκω στο νέο κόμμα, στο νέο κόμμα που ονομάζεται Κοινή Εναλλακτική Επαναστατική Δύναμη, το οποίο προέκυψε μέσα από την ειρηνευτική διαδικασία μεταξύ της κυβέρνησης της Κολομβίας και των ΦΑΡΚ. Κολόμβια. Η Κολομβία είναι μια χώρα που βρίσκεται στην Νότια Αμερική με έναν πληθυσμό σχεδόν 49 εκατομμυρίων ανθρώπων. Το 51% του πληθυσμού είναι γυναίκες. Υπάρχει ένας τεράστιος πληθυσμός γυναικών στην Κολομβία, το οποίο συμβαδίζει με την πραγματικότητα και της χώρας. Οι ΦΑΡΚ προέκυψαν ως απάντηση στην άγρια πολιτική της κυβέρνησης το 1964, αρχικά ως ένα αγροτικό κίνημα, ανταρτών. Η πρωταρχική μάχη ήταν η μάχη για τη γη και με τα χρόνια άρχισε να αποκτάει άλλες συνδηλώσεις με βάση την πραγματικότητα που βιώναμε στην Κολομβία. Το κίνημα αυτό από τις αρχές, από τις απαρχές του, πολέμησε για την ειρήνη και ήταν απάντηση στη στρατιωτική επέμβαση της Κολομβιανής κυβέρνησης που στηρίχθηκε πάντα από τις κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Και πρέπει να το πούμε και να το επαναλάβουμε. Η Κολομβία ήταν πάντα μια χώρα ανδρίκελο των Ηνωμένων Πολιτειών και που κατέστειλε το λαό του. Και σε αυτήν, ενώπιον αυτής της πραγματικότητας, οι ΦΑΡΚ απάντησαν με τα όπλα. Εμείς από τις απαρχές αναζητήσαμε μια πολιτική λύση σε αυτή τη σύγκρουση, αλλά μας την απέρριψαν αυτή την βούληση. Η σημαία της ειρήνης, εμείς γνωρίζαμε ότι είμαστε ένα επαναστατικό κίνημα της αριστεράς και πάντα έχουμε την σημαία του αγώνα που είναι η σημαία της ειρήνης. Η ειρήνη είναι το λογότυπό μας, γιατί ουσιαστικά η μάχη μας είναι για μια δίκαιη κοινωνία και ίσης μεταχείρισης για όλους. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο του αγώνα, το 1964 πετύχαμε τις συμφωνίες του ΟΥΡΙΜΠΕ, οι οποίες αποτέλεσαν κάποια σημαντικά βήματα, αλλά πολύ επιφανειακά για την πραγματικότητα της Κολομβίας. Καταφέραμε μια κατάπαυση του πυρός με τον Μπελισάριο Μπετανκούρ, τον πρόεδρο της Κολομβίας εκείνης της εποχής, αλλά αυτές οι συμφωνίες διαλύθηκαν, έμειναν στα χαρτιά όταν έγινε η μεγάλη επίθεση στην Ουνιόν Πατριώτικα, στην Πατριωτική Ένωση. Το 1998 ο πρόεδρος Παστράνα, που πήρε την εξουσία, συνέχισε τις διαπραγματεύσεις και αυτές οι διαπραγματεύσεις ευωδόθηκαν. Τότε οι στρατιωτικές δυνάμεις είχαν χάσει το ηθικό τους και χρησιμοποίησαν αυτή την ειρηνευτική διαδικασία για να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους και να επαναχαράξουν τη στρατηγική τους. Γι' αυτό δεν φτάσαμε ποτέ σε μια συμφωνία. Αυτό σημαίνει ότι τότε η Κολομβιανή κυβέρνηση δεν ήθελε να βρει μια πραγματική βιώσιμη λύση, αλλά ήθελε απλώς να κερδίσει λίγο χρόνο. Σε εκείνη την περίοδο λοιπόν διεξήχθησαν κάποιες συζητήσεις με τον πρόεδρο Σάντος, αλλά εμείς σε κάθε περίπτωση θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι ο αγώνας μας ήταν πάντα ένας πολιτικός αγώνας και παρόλο που αναπτύξαμε τον ένοπλο αγώνα, αυτό ήταν η μόνη επιλογή που μας άφησαν. Παρόλα αυτά, εμείς παρόλο που πήραμε τα όπλα, πάντα παλεύουμε για την ειρήνη. Οι συνθήκες του πολέμου στην Κολομβία ήταν πάρα πολύ σκληρές. Εμείς ως ένοπλο κίνημα αντιμετωπίσαμε ένα από τα κύματα καταστολής, ένα από τα πιο σκληρά
μία από τις πιο σκληρές καταστολές που έχει βιώσει ποτέ στον κόσμο οποιαδήποτε χώρα. Ουσιαστικά, οι κυβερνήσεις της Κολομβίας από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες ήθελαν να μας εξαλείψουν, αλλά δεν το κατάφεραν, γιατί εμείς είμαστε προϊόν της κοινωνικής πραγματικότητας Κολομβίας. Μπορεί να σκοτώσει κάποιος έναν άνθρωπο, αλλά δεν μπορεί να σκοτώσει τις ιδέες του. Η κατάσταση στην Κολομβία καταδεικνύει ότι η ανισότητα, η διαφθορά και όλοι οι λόγοι που οδήγησαν αρχικά στον ένοπλο αγώνα παραμένουν επίκαιρες μέχρι και σήμερα. Γι' αυτό και το λόγο ποτέ δεν κατάφεραν να εξαλείψουν το αντάρτικο κίνημα στην Κολομβία. Αυτά ίσως που λέω είναι πράγματα που πολλοί δεν μπορούν να τα κατανοήσουν, γιατί ουσιαστικά όλες οι μεγάλες επιχειρησιακές στρατιωτικές επιχειρήσεις που έλαβαν χώρα κατά τον ΦΑΡΚ ήταν ένας κανονικός πόλεμος. Ήταν ένας πόλεμος, ένας πόλεμος που ξεκινούσε από πολύ ψηλά και σε πολύ ψηλό επίπεδο, με μαζικούς βομβαρδισμούς, με έξυπνες βόμβες. Όλη αυτή η κατάσταση λοιπόν που πολλοί από εσάς τα έχετε δει σε ταινίες, εμείς τα ζήσαμε στο πετσί μας. Χιλιάδες σύντροφοι έχασαν τη ζωή τους σε αυτή τη σκληρή σύγκρουση με την κυβέρνηση της Κολομβίας, και σε πολλές περιοχές της Κολομβίας υπήρξαν πάρα πολλές συγκρούσεις, αλλά εμείς βγήκαμε νικητές, και αυτό επιτεύχθηκε και αποτυπώνεται και στην τελική συμφωνία της Αβάνας. Εμείς δεν χάσαμε τη μάχη πολεμικά, αλλά ήρθαμε ισόπαλοι ουσιαστικά. Εμείς δεν μπορέσαμε να τους νικήσουμε, αλλά ούτε εκείνοι κατάφεραν να μας νικήσουν. Και αυτό συμβαίνει γιατί είμαστε βαθιά ριζωμένοι στην κολομβιανή κοινωνία, στην κοινωνία την αγροτική, στην ορεινή, που ήρθανε στα βουνά όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ήρθανε κοντά μας και μας ενίσχυσαν σε κάθε στιγμή, διότι κανείς δεν μπορεί να κατανοήσει αυτή την αντίσταση των ΦΑΡΚ χωρίς να λάβει υπόψη του την στήριξη του λαού που πάντα μας θεωρούσε σάρκα εκ της σαρκός του. Επίσης, ο κύριος Ουρίμπε στην θητεία του από το 2004 μέχρι το 2010, ο πρόεδρος Ουρίμπε και η κυβέρνησή του κατάφερε κατά κάποιο τρόπο να μας απομονώσει στη διεθνή σκηνή, διότι οι ΦΑΡΚ εκείνη τη στιγμή ανακηρύχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από άλλους ως τρομοκρατική οργάνωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μας ανακήρυξε τρομοκρατική οργάνωση το 2002. Αυτό εξηγεί γιατί πολλοί από εμάς δεν μπορούσαμε να φύγουμε από τη χώρα. Πολλοί από εκείνους που μας πλαισίωσαν στον αγώνα μας είχαν δικαστικές μάχες, και εμείς αναγκαστήκαμε να αναδιπλωθούμε για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τη ζωή, τη δική μας και των συντρόφων μας. Μεσούσεις λοιπόν αυτής της κατάστασης, είναι πολύ δύσκολο να κατανοήσει κάποιος την κατάσταση μιας χώρας, γιατί η σύγκρουση στην Κολομβία ήταν μια μετοπική σύγκρουση που δίκησε πάνω από 50 χρόνια, και αυτές οι πληγές που ανοίγουν σε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα δεν μπορούν να κλείσουν σε μία τόσο μικρή περίοδο. Σε κάθε περίπτωση, αυτή η ειρηνευτική διαδικασία που λαμβάνει η χώρα στην Κολομβία και που είναι μια καινούργια διαδικασία, η διαδικασία δηλαδή της εφαρμογής της συμφωνίας για την οποία θα μας μιλήσει ο Ενρίκε Σαντιάγκο, ο σύντροφος, ο οποίος ήταν θεματοφύλακας αυτής της διαπραγμάτευσης. Εξηγεί λοιπόν γιατί είναι πολύ δύσκολη η εφαρμογή αυτής της συμφωνίας, η οποία δεν θα επιτευχθεί εν μια νύχτη, αλλά είναι μια μακρά διαδικασία, μια διαδικασία εν εξελίξη, όπου στη Κολομβία θα βιώσει βαθιές μεταρρυθμίσεις για να υπάρχει μια βαθιά αλλαγή παραδείγματος στην Κολομβία.